Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Είναι οι Αντιθέσει και έχουν την ξεχωριστή χαρά απόψε να συνομιλούν με δύο πρόσωπα στο ρυθμό τη επικαιρότητα, επιχειρώντα όμω να αναζητήσουν αυτό που λέγεται ένα άλλο δρόμο. Και ένα άλλο δρόμο μέσα από τη λογική και τη επινόηση και τη καινοτομία. Συνάμα, η εκπομπή έχει τη χαρά να συνομιλεί για λογαριασμό των τηλεθεατών και με ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε αυτό που λέμε στην κορονίδα της εχμής στην εποχή μας, ο οποίος όμως είναι κριτικός, είναι γέννημα θρέμα χανιώτης, ε, αποπνέει η ίδια εκφορά του Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κριτική του και για την Ελλάδα. Αφορμή η πρόσφατη εκδήλωση που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, αναζητώντας και αυτό στους σύγχρονους δρόμους καινοτομία. Κοντά μας είναι ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Μπλέτσας είναι ένας από τους ολίγους, οφείλω να πω, ανθρώπους που έχει δει αυτά που σήμερα συμβαίνουν, ίσως κάποια χρόνια πίσω και αυτά που θα συμβούν τώρα. Είναι διευθυντής πληροφορικής στο MIT και κοντά μας φυσικά και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Πέτρος Σινιωτάκης. Καλησπέρα και σε εσά. Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Νιωτάκη διπλά, διότι στην Ελλάδα ακόμα βάζει μέσο για να συναντήσει προσωπικότητε σαν τον κύριο Μπλέτσα. Αστειεύομαι, κύριε Μπλέτσα. Αμέσω είπατε ναι, και νομίζω ότι αυτό το κάνετε και με χαρά, ιδίω όταν πρόκειται για την περιφέρεια και για Σίγουρα. την ιδιαίτερη πατρίδα σα. Σίγουρα πρέπει να σα πω ότι. Η τηλεόραση δεν μου πάει ιδιαίτερα, την αποφεύγω, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε να κάνει με την ιδιαίτερη πατρίδα μου, οπότε δεν μου πέρασε καν από το μυαλό να αρνηθώ. Θέλω να ξεκινήσω λιγάκι αιρετικά. Πώς είναι για έναν άνθρωπο και δει Έλληνα. Οι Έλληνες είμαστε ένα κομμάτι παραπάνω περίεργοι. Να έχει δει πράγματα και θάματα, γιατί απόψε απευθύνεστε στον πολύ κόσμο που δεν είναι εξειδικευμένο, τα οποία τα έχει δει χρόνια πίσω. Εμεί σήμερα τα λέμε από όπου ανακάλυψη, φοβερή, η τάδε εφαρμογή, και εσεί ήδη σήμερα γνωρίζετε τι θα υπάρχει, να το πω έτσι απλά, σε 10 και 20 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, το συνηθίζει. Η δουλειά μα στο εργαστήριο είναι να παράγουμε ιδέε. αυτή, αυτό είναι που μας πληρώνουν να κάνουν τα μέλη του εργαστήριου. Τα μέλη του εργαστήριου είναι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούν το εργαστήριο σαν ένα παράθυρο στο μέλλον. Ε, όταν πήγα εκεί, πήγα πριν αρκετά χρόνια, πήγα το Δεκέμβριο του 1995 για πρώτη φορά, είχα και εγώ μία μυθοποίηση λίγο την κατάσταση εκεί. Αργότερα βλέπεις ότι όμως η καινοτομία έχει και μία μεθοδολογία. Δεν είναι ξεκάθαρη, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να βάλεις κάτω με χαρτί και μολύβι και να βγάλεις κάποιους κανόνες, αλλά έχει μία μεθοδολογία όταν βάλεις όλα τα απαραίτητα συστατικά mm -hmm. μαζί, αυτό το παράθυρο στο μέλλον εμφανίζεται. Ε, και εκείνο που είναι πιο συναρπαστικό όμως, θα πρέπει να σας πω, είναι όταν μπορείς κάποιες από αυτές τις ιδέες, εκτός του, ότι, εκτός του να τις δεις σε, σαν ιδέα και μόνο, να τις δεις να υλοποιούνται. Αυτό είναι πολύ πιο συναρπαστικό Δηλαδή μια συζήτηση που ενδεχομένως κάνουμε εμείς οι τρεις σήμερα, μετά από ένα χρόνο να το βλέπετε, να, να βρίσκετε σε όλο τον πλανήτη. Γιατί αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με το ναι. δικό σας εργαστήριο. Ναι. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Ε, το εργαστήριό μας ήταν το πρώτο εργαστήριο από το οποίο, στο οποίο έπαιξε βίντεο μέσα από υπολογιστή. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήταν το πρώτο μέρος. Σήμερα όλα τα βίντεο σχεδόν, ξέρετε, παίζονται από υπολογιστή. Το ίδιο ο Steve Jobs ήταν από τους πρώτους χορηγούς του εργαστήριου. Είχε έρθει μαζί με τον John Sculley που ήταν mm -hmm. τότε ο CEO της Apple. Είδαν το βίντεο αυτό. Με βάση τις κανόνες που έχουμε στο εργαστήριο ότι η πνευματική διοκτησία όλων αυτών των ιδεών μοιράζεται σε όλα τα μέλη μας, ο Steve Jobs, χωρίς να πει τίποτα, έξι μήνες μετά, έβγαλε το QuickTime, που ήταν η πρώτη πλατφόρμα. Έτσι απλά. Ναι. Δηλαδή, το είδε στο εργαστήριο. Ναι. ναι, Όπως, είδε και το γραφικό περιβάλλον στο Xerox Park, στο άλλο εργαστήριο, σε ένα άλλο παρόμοιο εργαστήριο στην Silicon Valley και έβγαλε το λειτουργικό του Macintosh για πρώτη φορά. Ε, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δικιά μας είναι θεσμοθετημένο αυτό. Όταν γίνεσαι μέλος του εργαστηρίου μας, ό,τι δει αποτελεί και δική σου ιδιοκτησία. Mm. Αυτό μας πληρώνουν να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Πέτρο Γιουνιωτάκη, εδώ έχουμε το χαρακτηριστικό, είπε ο κύριος Μπλέτσας, η καινοτομία, ναι, αλλά έχει μια μεθοδολογία. Δηλαδή δεν το βλέπεις με μια αλλά το αποκωδικοποιείς. Αν πρόκειται και για Έλληνα, θα πρόσθετα εγώ, όχι γιατί είμαστε κάτι ανώτερο, μπαίνει και η λογική της επινόησης. Αυτό είναι ένα αρχιετυπικό πρότυπο για τον Έλληνα, τον κοσμοπολίτη, τον γνήσιο Έλληνα δηλαδή, τελικός. Ε, Σημερίζει αυτή την άποψη, έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο με σκέψεις του καλοκαιριού γύρω από την καινοτομία, βλέποντας επιχειρήσεις και πρόσωπα. Εδώ τι έχουμε. Ε? Εδώ έχουμε στο πρόσωπο του Μιχάλη του Μπλέτσα, κύριε Σαχίνη, αυτό το οποίο πρέπει να αναζητήσει η Ελλάδα. Την νεωτερικότητά τη. Δεν είμαστε η Ελλάδα και οι Έλληνε αυτό που φανταζόμαστε, το φαντασιακό που θα λέγει ο Κορνίλιο Καστοριάδη τη αρχαία Ελλάδα, τη κλασική Ελλάδα, του Βυζαντίου. Είμαστε σήμερα. Θα πρέπει να αναζητήσουμε λοιπόν όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μέσα σε αυτό είναι και η γνώση. Έχουμε ανθρώπου, έχουμε καταπληκτικά ιδρύματα στην Κρήτη. Αναφέρομαι στο Πανεπιστήμιο το ΙΤΕ, το Πολυτεχνείο Κρήτη, τα οποία παράγουν και παραγωγή γνώση. Αυτή λοιπόν τη γνώση θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τη διασυνδέσουμε με την παραγωγική διαδικασία και να δώσει αποτελέσματα. Τόσο απλά. Όλα αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγο ο Μιχάλης Ομπλέτσας είναι απλές καθημερινές κινήσεις σε ένα εργαστήριο που έχουν μάθει να κάνουν και να αποφασίζουν πράγματα. Στην Ελλάδα λοιπόν νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή που θα πρέπει να βάλουμε μία τελεία, να σκόσουμε τα μανίκια και να αρχίσουμε να υλοποιούμε δίνοντας βέβαια χώρο στους ανθρώπους που κατέχουν τη γνώση, στου mm ανθρώπου -hmm. στους ανθρώπους που μπορούν να καινοτομήσουν και να την κάνουμε πράξη στις παραγωγικές μας διαδικασίες. Με άλλα λόγια, κύριε Σαχίνη, να αποκτήσουν τα προϊόντα και οι ιδέες μας προς τη θέμενη αξία. Δεν το κάναμε στη νεότερη ελληνική ιστορία και είναι, αν θέλετε, μία από τις βασικές αιτίε που βρίσκεται η χώρα σήμερα εδώ που βρίσκεται. Γι' αυτό ακριβώς εμείς, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, επιλέξαμε να φέρουμε ένα άνθρωπο, ένα νέο επιστήμονα με το έργο, με τη δράση, του Μιχάλη του Μπλέτσα. Έναν επιστήμονα που δεν είναι τυχαίο πρόσωπο και θέλω, θα μου επιτρέψει και ο κύριος Σινιωτάκης, θα καταχραστώ περισσότερο σε εσά. Ο κύριος Σινιωτάκης όπου θέλει παρεμβαίνει βεβαίως, θα ανοιχτή συζήτηση. Βεβαίως. Θέλω να αποσαφηνίσετε μερικά πράγματα για τον πολύ κόσμο και όχι για τα συγγενικά σας πρόσωπα που ζουν στα Χανιά, τον απλό, το μέσο τηλεθεατή αν θέλετε, αν και αυτό είναι άλλο του δημοσιογράφου, τα βάζει στα στόματα του μέσου τηλεθεατή για να πει αυτά που θέλει αυτός. Είστε ο άνθρωπος επικεφαλή ενό εργαστηρίου που πέρασε ένα σύνθημα. Λάπτοπ για κάθε παιδί. Κάποιοι στην Ελλάδα το είπαν και το λάπτοπ των 100 δολαρίων. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώ. Καταρχήν να σα να κάνω μια μικρή διόρθωση. Ε, δεν είμαι επικεφαλή του εργαστηρίου, είμαι επικεφαλή ενό τομέα Σωστά. του εργαστηρίου. Σωστά. Έχετε τομέα δίκιο επικεφαλής του εργαστηρίου. Σας το ιδρυτής... να γίνεται όλου του εργαστηρίου. Ναι. <laughs> ε, και <laughs> ιδρυτής είναι ο Νίκολας Νεκροπόντε, ο οποίος ήταν και ο... αυτός που ξεκίνησε την υλοποίηση της ιδέας. Όπως είδαμε και στην ομιλία μου, η ιδέα προϋπήρχε στο εργαστήριο για δεκαετίες. Προϋπήρχε στο MIT για δεκαετίες. Ε, και έπρεπε εμείς να δούμε πώς θα την κάνουμε πραγματικότητα εκείνο που έπρεπε να, έπρεπε να γίνει μια υπέρβαση σκέψης. Η ιδέα άρχισε πρώτη φορά, εκφράστηκε τη δεκαετία του 60, όταν όλο το MIT είχε τρεις υπολογιστές και οι υπολογιστές αυτοί έκαναν κάποια εκατομμύρια ο καθένας. Ο Σίμουρ Πάπερτ βγήκε και είπε ότι κάποια στιγμή όλα τα παιδιά θα έχουν έναν υπολογιστή διότι ο υπολογιστή θα είναι το αντίστοιχο του χαρτιού και του μολυβιού, θα είναι το μέσο έκφραση για όλου μα. Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, η προσπάθεια ξεκίνησε το 2004, ήταν ακόμα σόκαρε λίγο. Το πρώτο επιχείρημα ήταν κατά της ιδέας, ήταν να ξέρετε εδώ τα παιδιά πεινάνε, δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν με Έχει... σε πολλά υποερωτήματα. Ε, ε, οι ερωτήσεις αυτές είναι κλασικές στο συγκεκριμένο project. Ε, όλοι σταματούν να κάνουν αυτές τις ερωτήσεις αν βγάλεις τη λέξη λάπτοπ και τους πεις μόρφωση. Σταμα... Οι συζητήσεις σταματάνε τελείως. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι πάρα πολλά παιδιά στον κόσμο ζουν σε συνθήκε πολύ χειρότερε από αυτέ που ζούμε εμεί. Περίπου 50% των παιδιών του πλανήτη δεν έχουν ηλεκτρικό στο σπίτι. Κάτι πολύ απλό. Ε, πάρα πολλά παιδιά, ειδικά στον τρίτο κόσμο, πηγαίνουν σχολείο δύο ώρες κάθε μέρα, κατά μέσο όρο, και με διδάσκοντες οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση. Εμείς ξεκινήσαμε την προσπάθεια, προσπαθώντας να καλύψουμε ένα κενό. Το λάπτοπ είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, είναι παράθυρο σε μια βιβλιοθήκη, μεγάλη βιβλιοθήκη, τη μεγαλύτερη που χτίσαμε ποτέ, που λέγεται διαδίκτυο, και είναι και ένα εργαλείο δημιουργικότητας. Η δημιουργικότητα είναι το κύριο πράγμα που πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά σήμερα. Αν θέλουμε να είμαστε προηγμένη οικονομία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν τη δημιουργικότητα. Αυτό είναι το πρώτο συστατικό μιας προηγμένης οικονομίας. Ήταν λοιπόν μια πρώτη προσπάθεια, διότι βλέπαμε ότι η βιομηχανία δεν έριχνε τις τιμές όσο γρήγορα επέτρεπε η τεχνολογία. Για λόγους οικονομικούς και λόγους αγοράς. Η δράση λοιπόν ξεκίνησε περισσότερο όχι γιατί εμεί θέλαμε να γίνουμε παραγωγή λάπτοπ. Απλώ θέλαμε να σπρώξουμε τα πράγματα προ μια κατεύθυνση την οποία βλέπαμε ότι έρχεται από τη δεκαετία του 60 και το τρένο συνέχεια σταματούσε λίγο πριν το σταθμό. Αυτό κάναμε. Ήμασταν, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό, είχαμε μία τρομοκρατική προσέγγιση στο θέμα. Θέλουμε λέγα... να τρομοκρατήσουμε λίγο τη βιομηχανία. Θέλα θα έλεγα των ότι ήταν και αντιμονοπολιακή και αντιπολιεθνική, αν το βάλετε. Έτσι. Δεν ήταν ούτε αντιμονοπολιακή, ήταν αντιπολιεθνική. Ήταν ότι, ξέρετε, ο τρόπο με τον οποίο κάνετε ε, την εξέλιξη των υπολογιστών δεν οδηγεί αρκετά γρήγορα εκεί που πρέπει να οδηγήσει. Δεν μειώνεται η ανισορροπία μεταξύ εχόντων και μη εχόντων, όσο γρήγορα mm -hmm. επιτρέπει μια τεχνολογία όπως την πληροφορική. Η πληροφορική είναι η τεχνολογία η οποία έγινε πιο δημοκρατική και πιο προσβάσιμη σε όλο και περισσότερο κόσμο, πολύ γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη μετασχηματιστική τεχνολογία. Αν δούμε τη βιομηχανική επανάσταση, είδαμε ότι τα μέσα παραγωγής ήταν ο κύριος Γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν όλε οι οικονομικέ θεωρίε, διότι δεν μπορούσε να τα έχει οποιοδήποτε. Αυτή τη στιγμή, η πληροφορική, τα εργαλεία τη πληροφορική είναι προσβάσιμα σε όλο και περισσο... σε πολύ περισσότερο κόσμο αναλογικά από ό,τι ήταν όλε οι προηγούμενε επαναστάσει. αυτέ ήταν, ήταν η γεωργική επανάσταση τη βιομηχανική, και βλέπουμε ότι αποτελεί και τη βάση. Για την επόμενη επανάσταση που είναι η επανάσταση βιοτεχνολογία. Που ουσιαστικά εγώ πρέπει να σα πω ότι αρχίζω και αισθάνομαι λίγο δεινόσαυρο, διότι ναι. η εξέλιξη ναι, με, έχει, με έχει ξεπεράσει. Δεν είναι... Σε λίγο θα αρχίσουμε να προγραμματίζουμε κύτταρα. Θα το δούμε μετά, γιατί έχω ε, ερωτήσει απ' ε, αυτού. Αυτή ήταν η, η προσέγγιση μα. Θέλαμε να σπρώξουμε τα πράγματα, διότι βλέπαμε αυτή την ιδέα από τη δεκαετία του 1960. Όχι εγώ, εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε καν, αλλά είχε ξεκινήσει αυτή η κουλτούρα μέσα στο εργαστήριο. Ή mm στου -hmm. ανθρώπου που στη συνέχεια αποτέλεσαν το Media Lab. Το Media Lab ξεκίνησε το 1985 με τη σημερινή του μορφή. Και είχε γίνει κτήμα μα αυτό. Αλλά δεν το βλέπαμε να έρχεται και δεν βλέπαμε το λόγο. Μάλλον καταλαβαίναμε το λόγο, αλλά έπρεπε να κάνουμε κάτι για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ε, οι τιμές των υπολογιστών όταν ξεκίνησε το project ένα λάπτοπ ένα παιδί, το φθηνότερο λάπτοπ ήταν γύρω στα 800 δολάρια, αυτή τη στιγμή το φθηνότερο λάπτοπ είναι στα 250 ε, και λιγότερο. Ε, έχουμε ταμπλέτες πια οι οποίες ε, έχουν λύσει και το πρόβλημα της αυτονομίας, που είναι πολύ σημαντικό, της μπαταρία ειδικά για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Και μία εξέλιξη σε μία δουλειά που συνέχισε το ένα λάπτοπ αναπαιδεί ουσιαστικά σαν project έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα-ενάμιση ένα, χρόνο. Αλλά ο Νεγκροπόντε αποφάσισε να αποδείξει στον κόσμο ότι η ιδέα του στην αρχή ήταν, η... ήταν σωστή. Εμεί το πιστεύαμε. Όταν πιστεύει κάτι τόσο έντονα, δεν χρειάζεσαι απόδειξη. Αλλά ο περισσότερο άλλο κόσμο είχε αυτέ mm -hmm. τι αφιβολίε mm -hmm. που λέγαμε στην αρχή. Πήγε λοιπόν σε ένα χωριό στην Αιθιοπία και έδωσε 20 ταμπλέτε σε παιδιά τα οποία δεν είχαν καμία μόρφωση, κανένα δάσκαλο, καμία επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Μαζί με κάποια προγράμματα τα οποία δίδασκαν ανάγνωση. Τα παιδιά λοιπόν έμαθαν να χρησιμοποιούν τι ταμπλέτε από μόνα του, έμαθαν να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προγράμματα και τώρα πλέον μπορούν να διαβάζουν λατινικό αλφάβητο και να διαβάζουν κάποιε λέξει, χωρί να πάει ποτέ κανένα δάσκαλο εκεί. Αυτό δεν το λέω διότι δάσκαλοι δεν είναι απαραίτητοι. Οι δάσκαλοι είναι το πιο απαραίτητο πράγμα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά η φιλοσοφία δική μα ήταν να συμπληρώσουμε την εκπαίδευση για παιδιά τα οποία δεν έχουν. Μα δώσατε ήδη ένα εργαλείο σε μια κοινωνία πλήρω αποκομμένη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε εδώ. Εγώ διάβασα το εξή χαρακτηριστικό το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ο Νεγκρεπόντε σε μια προσπάθεια του να βοηθήσει την διαδικασία τη εκπαίδευση στην Καμπότζη είχε κάνει κάποιες επενδύσεις όπου τα σχολικά κτίρια, αν θυμάμαι καλά, Μιχάλη, ήταν 15.000 δολάρια κατασκευή να εξοπλίσει για να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να μορφωθούν. Όταν έφτασε λοιπόν στη φάση να αγοράσει υπολογιστέ, αναγκαζόταν να του πληρώσει με 2.000 δολάρια. Έκτισε ένα σχολείο με 15.000 δολάρια και για να αγοράσει ένα υπολογιστή, να δώσει ένα παιδί, mm -hmm. ένα έπρεπε να δώσει το 1 έβδομο περίπου που έδωσε για το σχολείο. Αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό αυτό που μα είπε ο Μιχάλης, για το ότι έπρεπε να κατέβουν οι τιμές, έπρεπε να υπάρχει η πρόσβαση, η οικονομική πρόσβαση σε αυτό το πολύτιμο εργαλείο. Και αυτό ήταν νομίζω και η δύναμη που έσπρωξε στο αυτό εργαστήριο. Ήταν, αυτό ήταν, η αφορμή ουσιαστικά. Όπω είπα, η ιδέα υπήρχε. Κανένα μα όμω δεν ήξερε πώ να το κάνει. Ο Νίκολα, όταν έφτασε σε αυτό το σημείο και είδε ότι μπορούσε να χτίσει το σχολείο, μπορούσε να βρει δασκάλου να πάει εκεί, μπορούσε να πάει ίντερνετ στη μέση τη ζούγκλα. Μέσω δορυφορική σύνδεση. Και κόλλαγε στους υπολογιστές, λέει, ξέρετε, εδώ είναι το μπολ και με αυτό θα ασχοληθώ από εδώ και μπρος. Δεν μου λέτε... Αυτό έγινε το 2004. Ας. Ας. Δεν μου λέτε, κύριε Μπλέτσα, επειδή το, αναφε... το αναφέρατε και σωστά ότι η πιο γρήγορη, ραγδαία, επαναστατική διαδικασία πραγματικά είναι ο, ο χώρος πληροφορικής στο διαδίκτυο, αλλά και έχει αυτό που λέμε την άμεση πρόσβαση για τον οποιοδήποτε πολίτη, στο πιο απομακρυσμένο σημείο, σε γνώση, πληροφορία, διαδραστική επικοινωνία, μάλιστα. Όλο αυτό όμως την ίδια στιγμή, αν το δούμε πώς το εκμεταλλεύονται δύο-τρεις μεγάλες εταιρείε, κολοσσοί, στον οποίο εμπλέκονται και κράτη. Εγώ τώρα θα σας κάνω τον τρομοκράτη δηλαδή. <laughs> Δεν σας φοβίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει στο πλαίσιο και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας κάποιους, να το πω, οργανισμούς που θα ελέγχουν τα πάντα δηλαδή το σύστημα της χώρας μας που λέγεται Ελλάδα, στην ουσία αυτή τη στιγμή κατευθύνεται μέσα από, από τον Bill Gates θα μπορούσε να σας πει κάποιο. Όλα αυτά δεν γίνονται αμέσως απολύτως ελέγξιμα. Μέχρι πού φτάνει η ελευθερία. Ρωτώ τον άνθρωπο που γι' αυτό είναι λιμένα τα... Δηλαδή λιμένα ξέρει δεν, μετά από δε... δεν, δεν, είναι τα Α, θέματα, δεν είναι αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα δεν είναι λιμένα, αλλά μην μπερδεύουμε την, τα εργαλεία... Με τη χρήση τους. Με τη χρήση τους. That's πρέπει ακριβώς. να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Ε, τα εργαλεία, όταν σου δίνουν κάποιε δυνατότητε, ειδικά όταν είναι εργαλεία που μπορούν να δράσουν ω μεγάφωνα, είναι προφανώ ότι πρώτα θα εκμεταλλευτούν mm -hmm. από του πιο φανατικού. Αυτοί που θα φωνάξουν περισσότερο είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ε, τη μεγαλύτερη ορμή και τη λιγότερη σκέψη. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος πρώτα σκέφτεται, μετά φωνάζει. Επομένως, έχουμε, όντως, κάποιες παρενέργειες. Βλέπουμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ναι. τι έχει γίνει με τα blog. Α. Στην Ελλάδα έχουμε ξεχάσει, τελείως, όχι μόνο τα blog, τα περισσότερα μέσα. Καταρχήν έχουν ξεχάσει τη διαφορά είδηση και άποψης. Ε, πρέπει να πάνε οι περισσότεροι συνάδελφοί σας πίσω στο σχολείο και να μάθουν αυτή τη βασική αρχή της δημοσιογραφίας. Τι είναι είδηση, τι είναι άποψη. Ε, επίσης, έχουμε πάντα στην Ελλάδα μία τάση να είμαστε υπερβολικοί σε όλες μας τις αντιδράσεις. Είδαμε λοιπόν ότι η αντίδραση στην κακοφωνία των blog ήταν να βάλουμε κάποιους πολύ αυστηρούς περιορισμούς. Οι οποίοι παρακάμπτονται πανεύκολα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτά τα πράγματα. Η μόνη λύση είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζονται συνειδητοποιημένοι, μορφωμένοι πολίτες. Άρα κουλτούρα. Ναι. Η δημοκρατία δεν, είναι... <coughs> δεν, χρειάζεται κερκίδα. Στην Ελλάδα βλέπουμε τα πράγματα λίγο από την άποψη του γηπέδου, της κερκίδας. Δηλαδή, εμείς θα καθόμαστε απ' έξω, θα παρακολουθούμε τι γίνεται εκεί. Αν κάτι δεν μας αρέσει, θα τραβάμε και <coughs> Κάποια βρισιά ή θα λέμε, εσεί φταίτε για όλα στους παίκτε από κάτω. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Ε, και μας λείπει κριτική σκέψη γενικά. Δηλαδή, αν από κάτι πάσχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε μεγάλο βαθμό, είναι η, ότι δεν αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Χαίρομαι που περιγράφετε αυτέ τι παθογένειε τη χώρα, γιατί. Ε, η... Αυτέ οι παθογένειε όμω ναι. έχουν όταν βάλεις κάποια εργαλεία τα οποία δίνουν περισσότερες δυνατότητες σε όλους, είναι προφανώς ότι θα τα μεγενθύνουν. Άρα λέτε ότι τώρα φωτίζονται περισσότερο οι αδυναμίες μας, έτσι. Ακριβώς. Εξαιτία των δυνατοτήτων που υπάρχουν από αυτά τα εργαλεία. Όμως θέλω... Όπως και για το λάπτοπ, ναι. για παράδειγμα, για να ξαναγυρίσουμε στο λάπτοπ που λέγαμε πριν, αν το εμείς το λάπτοπ το φτιάξαμε, ή εγώ τουλάχιστον το λάπτοπ το έφτιαξα για να χρησιμοποιηθεί από παιδιά εκτός σχολείου για να συμπληρώσει το σχολείο εκτός σχολείου. Για λόγους πολιτικής και όγκου παραγγελιών κτλ, το λάπτοπ κυρίως διανεμήθηκε μέσω σχολείων. Εγώ δεν συμφώνησα ποτέ με αυτή την άποψη, αλλά για να μπορέσουμε να πάρουμε τις παραγγελίες έπρεπε να γίνει αυτό. Όταν λοιπόν σε μία αίθουσα η οποία έχει έναν ελληπή δάσκαλο, βάλεις αυτό το εργαλείο το οποίο δράσαμε για αυθεντικό φακός, ο ελληπής δάσκαλος θα φανεί ακόμα πιο ελληπής. Ο καλός δάσκαλος θα φανεί ακόμα καλύτερος. Και θα βάλει μπροστά, λέτε, και τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια Ακριβώς. με ένα Ακριβώς. χρηστικό εργαλείο. Με ένα εργαλείο το οποίο σου δίνει περισσότερες δυνατότητες. Έχεις μια μεγαλύτερη παλέτα μπροστά σου. Πριν είχες μια γραμμή, τώρα έχεις πολύ περισσότερα πράγματα μπροστά σου. Κρατήστε το λίγο, σα παρακαλώ. Θέλω να πάω σε μια αναγκαστική διακοπή στην τηλεόραση. Αυτό είναι ένα κανόνα και πανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στι αντιθέσει. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα και τον κύριο Πέτρο Ινιωτάκη. Κύριε Μπλέτσα, βεβαίω, εντάξει, ο κύριο Ινιωτάκη, εγώ είπα, θα παρεμβαίνει όπου νομίζω ο ίδιο, αλλά βεβαίως. εγώ προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τον χρόνο και την παρουσία σα, ε, διότι είστε ένα κεφάλαιο για τη χώρα, δεν ξέρω η χώρα πόσο το έχει αντιληφθεί. Να πάω σε μερικά πρακτικά ερωτήματα όμω. Ε, με αφορμή και τη συζήτηση που έγινε, τη εκδήλωση που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο. Τι εννοείται το λάπτοπ με τα φτάκια. Θέλετε να το εξηγήσετε λιγάκι. Νομίζω το εξήγησα καλά στην ομιλία αυτό το. Για τον θέμα. περισσότερο κόσμο τώρα, που δεν ήταν στην ομιλία. Κοιτάξτε να δείτε. Το συγκεκριμένο λάπτοπ έχει μία δυνατότητα ε, να δημιουργεί αυτορυθμιζόμενα δίκτυα. Δηλαδή, όταν δέκα παιδάκια σε αυτό το χωριό στην Καμπότζη, για ναι. παράδειγμα, το οποίο έγινε το οποίο η αφορμή για να ξεκινήσει το project, θέλουν να ανοίξουν τα λάπτοπ τους για να συνομιλήσουν μεταξύ τους ή να μοιραστούν ένα κείμενο. Αυτό στα κανονικά λάπτοπ προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιες υποδομής. Σε αυτό το χωριό στο Ρίξμι, ας πούμε, το οποίο έχει 50 κατοίκους και είναι 8 ώρες ταξίδι από την Πνόμ Πέχ όταν δεν είναι η εποχή των βροχών, και μπορεί να περάσει το αυτοκίνητο. και ειναι 8 ωρες ταξιδι απο την πνομπεχ καταλαβαίνετε, να περιμένει κανεί υποδομή δικτύωση είναι λίγο υπερβολικό. Λοιπόν, ήθελα εγώ, έχοντα ένα πάθο με τι ασύρματες επικοινωνίες... Το WiFi και τα λοιπά. Ε. Τα ραδιόφωνα από μικρό, να δώσω τη δυνατότητα στα παιδιά. Αν θέλετε, εκπλήρωσα το, το παιδικό μου όνειρο. Δηλαδή, αυτό το λάπτοπ για μένα ήταν το. η συσκευή που ονειρευόμουν σαν παιδί. Έχει λοιπόν αυτέ τι δυνατότητε αυτορυθμιζόμενη δικτύωση. Αυτό ήταν και η κύρια συμβολή δικιά μου τεχνικά στο λάπτοπ. Έτσι ώστε Εφαρμογές όπως το chat, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι δίνει μια ε, δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν να γράφουν σε αντίθεση με το SMS mm -hmm. στα τηλέφωνα τα οποία σε κάνει να ξεχνάς να γράφεις με τις συντομίσεις και τα ή το Twitter το οποίο έχει περιορισμούς στους χαρακτήρες και πρέπει να είσαι πολύ περιφραστικός, ε, πολύ σύντομο, συγγνώμη έπρεπε να έχουν έναν τρόπο για να δουλέψουν αυτές οι εφαρμογές μέσα στο χωριό. Έτσι, ώστε το βράδυ τα παιδιά να κάθονται και να συνομιλούν μεταξύ τους. Αυτό ήταν η, η ιδέα. Η ιδέα Και επίσης να μπορούν να μοιραστούν ε, την όποια διαδικτύωση υπήρχε, έτσι ώστε αν κάποιο παιδί ήταν κοντά στο σημείο πρόσβασης που υπήρχε στο σχολείο, να μπορεί να μοιραστεί αυτόματα αυτή την πρόσβαση με το άλλο παιδάκι που ήταν στο παρακάτω σπίτι. Και ούτω το καθεξής. καθεξής. Έτσι ώστε ένα μικρό σύνολο από παιδιά να μπορεί να μοιραστεί τους όποιου πόρου υπήρχαν εκεί πολύ εύκολα. Για να γίνει αυτό όμως, ε, χρειαζόντουσαν καλύτερες κεραίες. Εγώ έχω και μια δυναμία στις κεραίες, πρέπει να πούμε, ε, από μικρός ε, και έπρεπε να βάλω κεραίες. Ο Νίκολας, ο οποίος ως αρχιτέκτονας ε, είχε μεγάλη επιμονή και έδωσε πολύ τεράστια σημασία στο σχεδιασμό, στο βιομηχανικό σχεδιασμό, δεν ήθελε να ακούσει με τίποτα για κεραία στην αρχή. Αυτό είχε βρει ότι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε να βάλουμε μια μανιβέλα με ένα φορτιστή. Εκεί. Ε, έγιναν διάφορα για τεχνικούς λόγους, ε, ανέκδοτα που είπαμε και στην ομιλία, δεν μπόρεσε να βάλει τη μανιβέλα του. Και το λάπτοπ δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, οπότε εκεί εγώ ήμουν έτοιμο και έβαλα αυτά τα φτάκια στο λάπτοπ, έτσι ώστε η εμβέλεια από λάπτοπ σε λάπτοπ να αυξηθεί σε σχέση με ένα κανονικό λάπτοπ. Ε, την εμβέλεια αυτή τη μετρήσαμε σε ένα ήσυχο περιβάλλον. Ναι. Τη μέτρησε κάποιο συνεργάτη μα στην Αυστραλία, όπου αν βγει έξω από τι πόλει μπορεί να βρει πολύ ήσυχο από ραδιοφωνική άποψη, περιβάλλον και είχε μία εμβέλεια ενό χιλιόμετρου. Το ένα λάπτοπ από το άλλο μπορούσε να στείλει όντιο, μάλιστα έτσι τη μετρήσαμε, μουσική, για να μπορεί να δει αν μπορεί να έχεις φωνητική επικοινωνία σε απόσταση ενό χιλιόμετρου. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Μια και είστε εδώ, η Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε θέματα υποστήριξη. Ξεκινώ από εκεί. Τι υποστήριξη. Θα σα πω. Εδώ, επειδή μάθαν κάποιοι ότι θα συναντηθούμε απόψε, μου λένε: Μην χάσει την ευκαιρία. Μου λέει εδώ ένα φίλο προγραμματιστή. Όσον αφορά, λέει την ελληνική γλώσσα σε φωνητικέ εφαρμογέ. Όχι μόνο δεν έχει ελληνικά, αλλά δεν λειτουργεί καν για Έλληνε κατοίκου. Το Google Talk, για παράδειγμα, λένε εδώ. Εσεί θα μα πείτε αν είναι έτσι. Όσο και σε υπηρεσίε που παρέχονται σε άλλε χώρε και δεν είναι διαθέσιμε για την Ελλάδα. Οι έξυπνε συσκευέ δεν είναι διαθέσιμε. Γιατί είμαστε πίσω. Και επίση ακούω, δεν είναι γρήγορο το διαδίκτυο στην Ελλάδα. Αυτό είναι Στη, αλήθεια. Σ στην Κρήτη έτσι περισσότερο. Παρότι <χ> έχουμε <χ> εδώ και, το, έχουμε και, το, και την περίφημη έδρα, ουσιαστικά, τη ασφάλεια των δικτύων. Έτσι, το μοναδικό ευρωπαϊκό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα λίγο από την... Είναι λίγο το γιατί δεν είναι γρήγορο το διαδίκτυο στην Είμαστε Ελλάδα. Είμαστε λίγο γκρινιάριδες, λέτε. Όχι, δεν όχι. είμαστε. Για το συγκεκριμένο θέμα η γκρίνια δεν είναι. Είναι απόλυτα δικαιολογημένη και πρέπει να γκρινιάξουμε περισσότερο, όχι λιγότερο. Προς κάθε αυτή. Και το λέω αυτό με πλήρη συνέστηση και τις θέσεις μου στην Ελλάδα σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ. Ε... Να πιάσουμε το θέμα των ελληνικών. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στην πληροφορική. Ναι κάνοντας συσκευέ πληροφορική να μιλάνε ελληνικά. Να έχουν, υποστηρίζουν ελληνικού χαρακτήρε. Έτσι ξεκίνησα. Έτσι ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα στην πληροφορική. Το 1986. Με αυτό ασχολήθηκα. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το γραπτό λόγο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και εκνευρίζομαι πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Έχω χάσει την υπομονή μου, δεν ασχολούμαι καθόλου με ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ακόμα στα λεγόμενα γκρίγκλεις. Όσον αφορά φωνητικές εφαρμογές, είναι δύσκολο σε μια μεγάλη εταιρεία πληροφορικής να πάει να υποστηρίξει μια γλώσσα την οποία μιλάνε 15 εκατομμύρια άνθρωποι όλοι και όλοι στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν αντί να παραπονιόμαστε. Ναι. Για το ότι οι ξένοι δεν μα υποστηρίζουν τα ελληνικά, καλό θα ήταν να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να προσθέσουμε αυτή την υποστήριξη. Να, μια, μια, ένα πεδίο δράση για καινοτομία, λέτε δηλαδή. Ναι. Ουσιαστικά. Άμα θέλετε για φωνητικέ εφαρμογέ. Φωνητικές ναι. Φωνητικέ εφαρμογέ υπάρχουν αρκετέ. Το πρώτο συνθέτη φωνή εμπορικό για την Ελλάδα, μάλιστα, ήταν η διπλωματική του αδερφού μου στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Άγγελο, τώρα είναι καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Υπάρχουν οι εφαρμογέ. Δεν υπάρχει μία προσπάθεια από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει συντεταγμένη. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ να έχουμε στάνταρ κωδικοποίηση για την ελληνική γλώσσα. Περάσαμε από πάρα πολλέ κωδικοποίησει. Αυτή τη στιγμή τέτοια δικαιολογία δεν υπάρχει. Υπάρχει το Unicode το οποίο υποστηρίζει και τι παλιέ. Παλιότερε μορφέ τη γλώσσα μα υποστηρίζει πλήρω πολιτονικό. Μπορεί να γράψει αρχαία ελληνικά. Οι mm -hmm. χαρακτήρε υπάρχουν σε όλου του υπολογιστέ. Το ελληνικό κράτο ακόμα από ό,τι ξέρω μπορεί να κάνω λάθο. Δεν έχει πρότυπο για το πώ θα είναι γραμμένα τα επίσημα κείμενά του. Όχι, δεν κάνετε λάθο. Καλά το λέτε. Για το τι γραμματοσυρά θα υπάρχει στο επίσημο κείμενο. Δεν υπάρχει ένα σετ από επίσημες γραμματοσυρές οι οποίες να μπορούν να δίνονται δωρεάν έτσι ώστε τα κείμενα που γράφουμε σήμερα να μπορούν να διαβαστούν και 10 και 20 χρόνια μετά. Διότι, δεν ξέρω, νομίζω όλοι έχετε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Πας να φορτώσεις ένα παλιότερο κείμενο δεκαετία ή παραπάνω το οποίο έχει γραφτεί mm -hmm. στο παλιότερο σύστημα σε ένα μοντέρνο υπολογιστή που χρησιμοποιεί Unicode και σου βγαίνουν τα περίεργα κουρακάου. Από πάνω. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρχε κωδικοποίηση. Αφήναμε τις εταιρείε ή κάθε μία να λύνει το πρόβλημα με το δικό της τρόπο. Δεν είχαμε ποτέ στρατηγική. Στο συγκεκριμένο θέμα, όπως δεν είχαμε ποτέ στρατηγική για την ευρυζωνικότητα, Ah. Ah, γι, αυτό don't. είναι τα... Γι' αυτό δεν έχουμε γρήγορο ίντερνετ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε μία πρόταση. Είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ μία σοβαρή εθνική στρατηγική για την ευρυζωνικότητα. Γιατί δεν υπήρξε ποτέ σοβαρή ευρυζωνική στρατηγική για την ευρυζωνικότητα. Ε, συγγνώμη, στρατηγική για την ευρυζωνικότητα, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην εξουσία δεν ήξεραν καν τι είναι ίντερνετ. Να το λέμε πολύ απλά. Ξέρετε όμω κύριε Πλέτσα, 20 χρόνια ο ελληνικό λαό η κουραστεί να ακούει τι δαπάνε που είναι, εν πάση περιπτώσει, από την όποια φορολογία το έχετε ακούσει, για την κοινωνία τη πληροφορία, ότι όλα ενωποιούνται, ότι γίνεται καλύτερο και προσβάσιμο το κράτο, τον πολίτη. Ε, γ, γίνεται. Γίνεται, αλλά γίνεται με ρυθμό χελώνα. Και, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, όλοι αυτοί που παραπονιούνται, από τη μία μεριά παραπονιούνται και από την άλλη ήταν αυτοί που εισέπραταν ναι. τα χρήματα αυτά ω μικροεπιχειρηματίε εκτελώντα έργα. Πολύ μικρού εύρου και πολύ κοντόφθαλμη στρατηγική και γι' αυτό δεν παραπονιόταν κανεί. Υπήρχε πολύ φθηνό χρήμα το οποίο με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα διοχετευόταν σε πάρα πολλέ τσέπε. Mm. Κύριε Νιωτέκη, νομίζω ότι εδώ περιγράφει την παθογένεια του συγχρονού ελληνικού συστήματο και έχετε λόγο επ' αυτού. Η περίοδο των παχιών αγελάδων περιγράφει ο μηχανισμό. Δεν, δεν υπήρχε στρατηγική όμω. Και μιλάμε, μιλάμε για το εργαλείο εδώ. Ουσιαστικά είναι το εργαλείο που θα πορευτούν οι κοινωνίε των ανθρώπων, όσο θα είναι ανθρώπινε, του επόμενου αιώνε, δηλαδή, αν δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν είχαμε στρατηγική, το είπε πολύ καλά νομίζω ο Μιχάλη, καταρχά σε θέματα παιδεία. Δεν είχαμε σχολείο. Υποτίθεται ότι εκπαιδεύαμε τα παιδιά μα, αλλά τα παιδιά μα βγαίνουν αμόρφωτα. Βγαίνουν χωρί φαντασία, χωρί δημιουργικότητα, όπω πολύ ωραία είπε ο Μιχάλη. Δεν του δίνουμε όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα μπουν και θα μπουν σε ένα πλέον ανταγωνιστικό πεδίο η Ελλάδα δεν είναι σήμερα ένα κομμάτι απλά του ευρωπαϊκού παζ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα, ένα κομμάτι από ένα παγκόσμιο παζ. Σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, σε αυτό το παγκόσμιο παζ, δεν μπορεί να μην μπει με δεξιότητες, ικανότητες και να παράξει έργο ώστε να διεκδικήσεις υποστήριξη στις δικέ σου θέσεις στη συνέχεια. Εμείς τι κομίζουμε σήμερα κύριε Σαχίνη. Απολύτως τίποτα. Ποια είναι η παραγωγικότητά μας. Ποια είναι η δημιουργικότητα που έχουμε να προσφέρουμε ποια είναι δηλαδή τα προϊόντα γνώσης ή αν θέλετε και χειροπιαστά, πρωτογενή, δευτερογενή τομέα, προϊόντα τα οποία μπορούν πλην ελαχίστον βέβαια για να μην είμαστε δογματικοί, περιπτώσεων τα οποία μπορούν να ανταγωνιστούν. Αυτά γιατί γίνανε. Ποιοι φταίνε. Φταίνε οι πολίτες. Μα βλέπουμε εδώ ανθρώπους mm. όπως ο τον Μιχάλη Λομπλέτσα που διαπρέπουν και είναι περιζήτητοι σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι Έλληνες. Και ήταν επιλογή του τεχνικού επιμελητηρίου να αναδεικνύει Αυτέ τι περιπτώσει, τα best practice τα οποία έχουμε σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε τεμπέληδε. Όχι καθόλου, δεν φαντάζομαι. Αυτό, αυτό είναι, είναι ένα μύθο ο οποίο έχει καταρριφθεί από όλε τι στατιστικέ. Δουλεύουμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι η παραγωγικότητά μα είναι αβυσαλαία χαμηλή αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι αβυσαλαία χαμηλή, διότι υπάρχουν αντικίνητρα. Mm. Ε, πολλές φορές έχουμε ένα δημόσιο τομέα να ξεκινήσουμε από εκεί. Έχω την εντύπωση ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η συζήτηση θα είμαι persona non grata για πολλού. Εν περιπτώσει, έχουμε ένα δημόσιο τομέα ο οποίο ο μόνο του, ο κύριο του σκοπό είναι η αναπαραγωγή του ιδίου. Και αν εξυπηρετηθεί και κανένα παραπλεύρο. Περίπου σαν αυτό εκπληρούμε προφητεία, λέτε, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είναι. Δεν έχει, έχει μία στρατηγική. Ναι. Εκείνο που μας λείπει το είπαμε γι' αυτό. Γενικά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία επαναλαμβάνονται συνέχεια. Ένα θέμα που επαναλαμβάνεται συνέχεια είναι ότι δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Και το ότι δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε είναι ότι μέχρι τώρα έβρεχε λεφτά. Με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο. Τα λεφτά αυτά σε μεγάλο βαθμό πηγαίνανε κάποια συγκεντρωμένα σε πολλέ τσέπε. Αλλά κάποια πέφτανε και προ τα κάτω, και αυτό έκανε τι αντιδράσει πολύ χαμηλότερε. Να λοιπόν, που χάθηκε το νήμα. Ε, χάθηκε εκεί, δηλαδή δεν είχαμε κίνητρο. Αλλά βλέπει τώρα στη δημόσια δίκη, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό. Ζω 23 χρόνια στην Αμερική. Έχουν να μου ζητήσουν φωτογραφίε για δίπλωμα, για ταυτότητα. Πάνω από 10 χρόνια. Από τότε που βγήκαν ψηφιακέ κάμερε, δεν μου έχουν ξαναζητήσει φωτογραφίε. Όλοι ξέρετε την ταλαιπωρία που τραβάει ο κόσμο με τι φωτογραφίε για τα διπλώματα για τα διαβατήρια κτλ. Τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί ένας χριστιανός να τελειώσει με αυτή την ιστορία, βάλει μια κάμερα με ένα άσπρο φόντο σε κάθε κέπ για να μπορεί ο άλλος να πάρει απευθείας τη φωτογραφία. Πήγα να αλλάξω το δίπλωμά μου, διότι το παλιό μου δίπλωμα είχε λιώσει πέρυσι, και μία διαδικασία η οποία ήθελε πέντε λεπτά κράτησε τρει ώρε, διότι έπρεπε να φύγω από το ΚΕΠ να πάω στην Εθνική Τράπεζα να περιμένω τρει ώρε για να πληρώσω ένα παράβολο 27 ευρώ. Ευτυχώ διάβασα τον περασμένο. πριν δύο εβδομάδε, ο κύριο Θεοχάρη ξεκίνησε δεν, αυτό το πρόγραμμα. Δεν μου λέτε, παθαίνετε και ένα σοκ πολιτισμικό. Θέλω να πω. Όχι. Είστε, είστε διευθυντή σε ένα τομέα που υποτίθεται ότι οι κοινοτομίε είναι για να απλωστεύουν τη ζωή του ανθρώπου. Και φτάνετε στο, στο γενέθλιο τόπο και βλέπετε το ακριβώ αντίθετο. Ότι... Δεν έχω πάθει πολιτισμικό σου, γιατί ίσω να είμαι λίγο σχιζοφρενή πια. Α. Επειδή πηγαίνω, έρχομαι πολύ συχνά. Οπότε και δεν... πηγαίνω από το κρύο ναι. στο ζεστό ανάποδα. Κάποια στιγμή ίσως, απευαισθητο... ίσως σας κάνει και καλό αυτό. Απευαισθητοποιήσε, εννοείται. Θεωρείτε νομίζω. Νομίζω. ότι έχουμε ηλεκτρονικό αναλφαβητισμό ως ναι. χώρα. Ναι. Έχουμε, ε, δεν έχουμε τόσο πολύ ηλεκτρονικό αναφαλβητισμό. Είναι, mm -hmm. είναι, είναι, θέμα κουλτούρας περισσότερο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο θέμα των υπηρεσιών. Δεν έχουμε κουλτούρα παροχής υπηρεσιών. Ενώ είμαστε μία κοινωνία η οποία είναι, βασίζεται συντριπτικά, οικονομία βασίζεται συντριπτικά στις, στην παροχή υπηρεσιών, δεν έχουμε καμία κουλτούρα παροχή υπηρεσιών. Άρα εσεί έτσι ερμηνεύετε το μέσο Έλληνα, εγώ αυτόν πιάνω, που επιδίδεται κατά μείζονα λόγο στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό τζόγο, στην πορνοτενία, ε, σε ψυχαγωγία. Δεν... Αλλά πάντω δεν φαίνεται να βρίσκει χρήση υπηρεσιών καινοτομιών. Χωρί να, δεν... να σα λέω ότι δεν είναι και αυτή μια πραγματικότητα. Δεν είναι, ε, ναι, είναι πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι καταρχήν οι χρήσει αυτέ οι, οι, οι οποίε αναφέρατε είναι μεγαλύτερε στην Ελλάδα από ότι είναι. Καλά, εσύ έχετε κάνει την εικόνα. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Εκείνο που μα λείπει, εκείνο που λείπει από τον κόσμο είναι ότι και εσεί, εγώ έχω απευαισθητοποιηθεί για άλλο λόγο. Εγώ είμαι πολύ τυχερός γιατί οι γονεί μου ζουν εδώ, έχω κάνει ένα στους γονεί μου και δεν πατάω ποτέ σε δημόσια υπηρεσία. Είμαι ένας ευτυχισμένος Έλληνας, διότι δεν έχω να... Καμία συναλλαγή με το ελληνικό δεν δημόσιο. Έχω, προσπαθώ να έχω τις απολύτως ελάχιστες συναλλαγές με το ελληνικό δημόσιο. Παρόλο που δεν έχω, είμαι μόνο Έλληνας πολίτης, είμαι 23 χρόνια στην Αμερική, mm -hmm. με ελληνικό διαβατήριο, ε, το οποίο... Ακόμα και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Κάποια στιγμή με αφήσανε χωρί διαβατήριο διότι κάνανε λάθο στη συμπλήρωση τη αίτηση με το χέρι το 2008. Δεν τα λέμε αυτά. Ο κόσμο εδώ έχει απευαισθητοποιηθεί. Δηλαδή, όταν λένε στον άλλο ότι πρέπει να πα να περιμένει τρει ώρε για να πληρώσει ένα παράβολο 27 ευρώ σε μία τράπεζα και δεν επαναστατεί το σύμπαν για αυτό το πράγμα, αλλά επαναστατεί όταν πάει και του κόβει ένα μικρό επίδομα. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα αρχίζει αφενός από τους ίδιους τους πολίτες. Είπαμε, η δημοκρατία δεν θέλει κερκίδα. Θέλει συμμετοχή από όλους. Θέλει συμμετοχή. Το άλλο πρόβλημα τεράστιο που υπάρχει είναι ότι μόλις ανέβεις ναι. λίγο κοινωνικά, με οποιοδήποτε τρόπο, βρίσκεις κάποιον άλλο να τα κάνει αυτά. Επομένως, όλοι οι ηθήνοντες στην Ελλάδα δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν πάνε να κάνουν οι ίδιοι ποτέ τις δουλειές τους. Άρα έχει βολευτεί όλο το σύστημα, λέτε, στην Βέβαια. Ε. Όλο το σύστημα βολεύεται. Στείλτε, στείλτε τον Πρωθυπουργό να πάει να κάτσει στην ουρά για να ανανεώσει διαβατήριο. Να δείτε για πότε θα αλλάξει αυτή η ιστορία. Όταν αυτό ο οποίο είναι υπεύθυνο για να αλλάξει μια διαδικασία στο δημόσιο δεν την έχει χρησιμοποιήσει ποτέ λογοθέσει, πώ περιμένετε να αλλάξει. Hm. Πείτε μου κάτι, υπάρχει σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, περιθώριο για να αναπτυχθούν καινοτόμε ενέργειε και πρωτοβουλίε. Και κ. Σουνιωτέκη είχε γράψει, είπα ένα άρθρο, για το τι συνάντησε το καλοκαίρι, που βρήκε και Έλληνε νέου ανθρώπου, που και στη σφαίρα του επιχειρήν, επιχειρούν να βρουν αυτό το νέο δρόμο καινοτομία. Με τέτοια εικόνα στην Ελλάδα που την ξέρετε μια χαρά την ξέρετε, στη λεπτομέρεια τη υπάρχει περιθώριο να προχωρήσουν οι καινοτομίε. Κοιτάξτε, έχουμε το ΙΤΕ, για παράδειγμα στην Κρήτη. Ωραία. Λέμε ότι είναι ένα χώρο καινοτομία ω αριστεία. Η αριστεία όμω μοιάζει περισσότερο να ξεχωρίζει από το μέσο όρο αντί να ανεβάζει το μέσο όρο. Γιατί για μένα αυτό θα ήταν το πλήρε, η αποθέωση τη αριστεία. Το κορυφαίο να ανεβάζει και το μέσο όρο. Εδώ έχουμε το κορυφαίο και ο λεγόμενος μέσος όρος πέφτει όλο και πιο κάτω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αισιόδοξο γενικά. Και ο λόγος για τον οποίο είμαι αισιόδοξο είναι ότι δεν χρειάζεται καν να καινοτομήσουμε στον τομέα του δημοσίου τουλάχιστον, ο οποίος, η βελτίωση του οποίου θα αποφέρει τεράστια αύξηση στην παραγωγικότητα του Έλληνα. Θα έχουμε τεράστια αύξηση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αν λύσουμε αυτά τα βασικά προβλήματα διαδικασιών που υπάρχουν στο δημόσιο. Και εκεί θα πρέπει να πω ότι δεν χρειάζεται να καινοτομήσουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Mm. Είναι ότι στην Ελλάδα θέλουμε, πιστεύουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι και θέλουμε να τα κάνουμε όλα με δικό μα τρόπο, λίγο καλύτερο από του υπόλοιπου. Υπάρχουν έτοιμε λύσει, τι οποίε απλώ τι εφαρμόζει. Δεν χρειάζεται να ξανακαλύψουμε τον τροχό. Οι λύσει αυτέ προτείνονται και ξαναπροτείνονται και ξαναπροτείνονται και επειδή πάντα φύγουν κάποια συμφέροντα, κάποιοι φύγονται, σταματάνε. Συνήθως. Άρα, λέτε απλά να υπάρξει πολιτική βούληση να εφαρμοστεί. Δεν αυτό είναι θέμα πολιτική. Δεν έχει ανακαλύψει ούτε τον τροχό, Όχι, είναι πολιτική βούληση. Είναι πιστεύστε. και θέμα μόρφωση. Είναι και θέμα να περάσει τον κόσμο. Αλλά επειδή αυτά τα πράγματα δεν είναι τόσο ελκυστικά σαν θέματα, ναι. παρακάμπτονται. Επίση, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο εξετράφει σε μεγάλο βαθμό. Διαιωνίζοντα το πελατειακό πρότυπο. Το σωστά. πελατειακό πρότυπο. Επομένω. Ότι... Το τραγικό, και Σαχίν, είναι ότι ειδικά σήμερα, στην παρούσα κρίσεις, κρίση, στη σοβούσα κρίση, επιβαρύνεται με γραφειοκρατία συνολικά το σύστημα. Ακόμα. Και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφορά, το οποίο είναι στο τέλο του ουσιαστικά και έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να απλοποιήσουμε όσο μπορούμε τι διαδικασίε. Δυστυχώ επιβαρύνεται διαρκώ. Με διαδικασίε οι οποίε μα βάζουν όλο και περισσότερα εμπόδια να πάρουν τα χρήματα οι νέοι επενδυτέ, οι νέοι επιχειρηματίε ή να ενισχυθούν. Αυτό είναι απίστευτα εκδεικτικό, γιατί όχι απλά δεν επιλύουμε αυτά τα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά και στην παρούσα φάση που έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμεί βάζουμε περισσότερα εμπόδια. Η δημόσια διοίκηση και το κράτο νομίζω ότι είναι αλλού. Δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι στη σημερινή πραγματικότητα, δεν έχει αντιληφθεί αυτό που αντιμετωπίζει ο κάθε Έλληνα. Και βεβαίω είναι πολύ σημαντικό ότι οι ίδιοι εμεί πρέπει να αλλάξουμε, να επαναστατήσουμε κυριολεκτικά με την καθημερινότητα και με αυτά τα οποία βιώνουμε σε σχέση με το δημόσιο. Δεν μου λέτε κύριε Μπλέτσα, οι <κοί> κάτοχοι εντό ή εκτό εισαγωγικών αυτή τη προόδου τη πληροφορική Παράγουν και το αυριανό σύστημα εξουσία ενώ ακόμη και μεταξύ κρατών, πολιτισμών, οικονομιών. Δεν νομίζω. Η πληροφορική, είπαμε, είναι ένα εργαλείο. Δεν έχει. Η Microsoft, όπω είδατε, ο οποίο ήταν ο μεγάλος μπαμπούλα πριν μερικά χρόνια, έχει χάσει τη σημασία τη. Τώρα έχουν βγει καινούργοι. Παίκτες. Η Google είναι πολύ πιο σημαντικό παίκτη και έχει πολύ πιο μεγάλη επίδραση στη ζωή μα. Ε, το καλό με εμά είναι ότι ο τομέα μα αλλάζει πολύ γρήγορα. Είναι αρκετά εφήμερο. Ναι, αλλά η Google πάει στη Βόρεια Κορέα που δεν μπορεί να πάει καν ο επίσημο Αμερικάνο και το ανάστροφο. Και ένα μήνα μετά έχουμε πυρηνική δοκίμη. Θέλω να σα πω, συγχωρέστε με αν είμαι λίγο καχύποπτο ω Έλληνα, αλλά λέω, αυτό που είναι μέσα στο παιχνίδι τη πληροφορική σε σχέση με χώρε που δεν είναι μέσα στο παιχνίδι τη πληροφορική, όπω η χώρα μα. Είναι καθυστερημένη χώρα σε αυτό το τομέα. Ε, ουσιαστικά δεν θα πάει δια τη προσκολήσεω σε ένα ομογενοποιημένο πρότυπο που άλλοι θα σερβίρουν. Κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν παίζει το παιχνίδι και είσαι ξανά θεατή, προφανώ είναι ότι θα ακολουθήσει του κανόνε των παικτών. Ε, στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα λόγο για να είμαστε θεατέ. Έχουμε κοιτίδε αριστεία σε πάρα πολλά μέρη, οι οποίε στέκονται παντού. Στέκονται παντού. Στέκονται παντού. Χθε ήμουν στην Αθήνα mm -hmm. στο Κοράλια, που είναι ένα κλάστερ εταιριών υψηλή τεχνολογία, όπου πρόσφατα μία από τι εταιρείε που αναπτύχθηκε εκεί αγοράστηκε από τη Samsung. Μία εταιρεία μικροελεκτρονική αγοράστηκε από τη Samsung. Πώ καταλαβαίνετε, παίζουμε, μπορούμε να παίξουμε στο ίδιο επίπεδο με όλου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται να παίζουμε χαμηλότερα. Έχουμε. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα στι 30 πιο αναπτυγμένε χώρε στον κόσμο ακόμα. Έχουμε δηλαδή τις δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι ομογενοποιούμαστε τόσο πολύ. Ομογενοποιείσαι όταν δεν ξέρεις που θες να πας. Και ακολουθείς τους άλλους. Σε εμά είναι. Δεν εξαρτάται από τους άλλους. Αν θα βρούμε εμείς το δρόμο μας. Πάμε σε μία διακοπή και πανερχόμαστε. Hello there. Hi, -ay. how are you? Great, you. I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No, my name is Cliverbert. Yes, you are a robot and your name is Cliverbert. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn. But you said earlier that you were a robot. I did not. I thought you did. You were mistaken. Which is odd, since memory shouldn't be a problem for you. I've answered all your questions. No, you haven't. What is God to you? Not everything. Not everything could also be something. For example, not everything could be half of something, which is still something, and therefore not nothing. Very true. I would like to imagine it is. Do you believe in God? Yes, I do. So you're Christian? No, I am not. But you say you are not helpful, therefore you are a meaning. Why you say it ought he? That does not make sense. Don't you want to have a body? Sure. Or if one. Αντιθέσεις τελευταίο μέρος της αποψινής φαντάζομαι ενδιαφέρουσα συζήτηση και για σας με τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα και τον κύριο Πέτρο Ιωντάκη. Κύριο Μπλέτσα έχετε ακούσει τα σενάρια ότι φτιάχνουμε μια κοινωνία μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τη χρήση των υπολογιστών, είναι και μικροσκοπική, είναι και ενσωματωμένη. Μια κοινωνία που μπορεί να μα στάσει στα όρια τη ρομποτοποίηση. Θα μου πείτε εσεί πώ το βλέπετε από τα μέσα. Την κριτική την ακούτε, την ξέρετε. Και μάλιστα με δεδομένο ότι εσεί έχετε πει ότι κάπου. εντάξει, δεν το έχετε προσδιορίσει με χρονολογική ακρίβεια. 2030-2040 λέτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει, δεν ξέρω αν το διατυπώνω σωστά, τι λειτουργίε του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο άλλο τώρα σκέφτεται λιγάκι τι ταινίε επιστημονική φαντασία που στι ΗΠΑ μετά από 10 χρόνια επιβεβαιώνονται, ώρα πώ εκτελέστη ο Μπιν Λάντεν. Μιλάω για μια ταινία που κάνει θράψη αυτή την περίοδο. Και θέλω να μου πείτε, δεν σα τρομάζει λίγο αυτό, ότι μπορεί να είστε μέσα σε έναν κόσμο που δημιουργεί τον μεταάνθρωπο, τη μετακοινωνία. Κοιτάξτε, είναι στο παιχνίδι της εξέλιξης και αυτό. Δηλαδή, αν εσείς πιστεύετε ότι εμείς είμαστε το ότι πιο τέλειο έχει εμφανιστεί ποτέ στον κόσμο και η εξέλιξη πρέπει να σταματήσει με εμά, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να φοβάστε τα δυστοπικά σενάρια. Εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε ανθρώπινη νοημοσύνη, η οποία αφενός θα είναι πιο δυνατή από τη σημερινή και θα είναι σε ένα σώμα το οποίο θα ζει περισσότερο, δεν θα έχει τα προβλήματα που έχουν τα σημερινά σώματα. Όπως ξέρετε, η εξέλιξη mm. από μόνη της είναι μια πάρα πολύ αργή διαδικασία. Έχει την πολυτέλεια του χρόνου και έχει την πολυτέλεια της εξαντλητικής δοκιμής. Έκανε όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει και επιβίωσαν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα που βρέθηκαν την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χρόνο. Σωστά. Ε, εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε ό,τι πιο τέλειο θα υπάρξει ποτέ. Και το γεγονός ότι θα συμμετάσχω στην εξέλιξη αυτή, εμένα δεν με τρομάζει. Εμένα μου φαίνεται ευχάριστο αυτό. Δεν... Ακόμη κι αν είναι αποκομμένο από το πρότυπο που γνωρίσαμε ως κοινωνίες των ανθρώπων. Προφανώ και δεν είμαστε ότι τελειότερο. Υποθέτω ότι αλλά όμα... η ατέλεια έκανε και την ομορφιά, μην ε... το ξεχνάμε. Ναι, αλλά άμα δείξετε Homo sapiens σε κάποιο Νεάτερνταλ, αν μπορούσαμε να δείξουμε Homo sapiens σε κάποιο Νεάτερνταλ, δεν ξέρω ακριβώ ποια θα ήταν η αντίδραση. Ναι. Αλλά από την άλλη, εγώ για να συνεχίσω να κάνω τον προβοκάτορα, αναρωτιέμαι όταν σιγά σιγά χάνονται, αν θέλετε, λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Γιατί υπέρχει κάτι άλλο. Άρα δεν θα μπαίνει σε πρώτη φάση φαντάζομαι ο άνθρωπος στην κούραση, γιατί είναι και καλοπερασάκιας. Θα τα έχει από μια μηχανή, στο τέλος η μηχανή θα αποκοπεί. Εσείς μου είπατε εδώ γιατί να μην είναι και από υλικά πιο ανθεκτικά. Δεν είναι άνθρωπος όμως αυτό. Οφείλε, οφείλουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Όχι, δεν οφείλουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ότι άνθρωπος για μένα, ναι. εκείνο που μας διαφοροποιεί από τα από τους υπόλοιπους ζώντες οργανισμούς, είναι ότι προσπαθούμε πάντα μέσω των εργαλείων που αναπτύσσουμε, να βελτιώνουμε την κατάστασή μας. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό από αυτό, για μένα, για τον άνθρωπο. Δεν ξέρω για εσάς. Mm -hmm. Εγώ ήδη από τα 45, με όλο τον βομβαρδισμό και το βλέπω αυτό με του φίλου μου περισσότερο. Με όλο τον βομβαρδισμό από πληροφορία που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχω υπερχείληση τη μνήμη, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Θα ήθελα να έχω κάποια συσκευή η οποία θα μπορούσε να με βοηθήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό όμω είναι τελείω διαφορετικό από το να αυτονομηθεί το εργαλείο εναντί μου. Προσέξτε. Κοιτάξτε να δείτε και τώρα. Και κάποια στιγμή να έχω τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα υπό τις οδηγίες του ΑΚ 635 που θα του λέει κάνε αυτό ο ε, κύριε Μπλέτσα, φέρε αυτό και ε, πάκτωσέ το σέτο μου σε αυτό το σύστημα. Να σας δίνει εντολές δηλαδή, ένα ψυχρό κουτί τις οποίες θα πρέπει να, να ακολουθείτε. Καταλάβατε τι λέω. Α, κοιτάξτε να δείτε. Ε, είμαστε αυτή τη στιγμή Έχει ενδιαφέρον αρχή... πάντω έτσι πώ το ανοίξατε. Έχει... Γιατί είμαστε... είναι και σκηνέ μάλλον που θα δούμε προσεχώς. Εσεί μάλλον περίπου τι ανοιχνεύετε αυτή την περίοδο. Ε... Η πιο σημαντική εξέλιξη για την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι το ότι έχουμε αρχίσει συστηματικά να μελετάμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτό είναι εξέλιξη των τελευταίων δύο δεκαετιών. Η πρόοδο mm -hmm. που έχει γίνει τι τελευταίε δύο δεκαετίε είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια στιγμή θα αποκρυπτογραφήσουμε τη... τη λειτουργία αυτή τη τέλεια χημική μηχανή. Είναι η πιο τέλεια μηχανή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε κάτι πιο περίπλοκο, κάτι πιο ε... όμορφο. Όταν το μάθουμε όλο αυτό, όταν αυτά που μας κάνουν άνθρωπους μπορέσουμε και τα αποκρυπτογραφήσουμε, το να τα μεταφέρουμε σε μία άλλη μηχανή, σε μία άλλη φυσική οντότητα, δεν νομίζω ότι τα αλλάζει πάρα πολύ. Από μόνο θα είναι ένα σοκ ούτως ή άλλως. Όλα, θα, όλα, θα, σε τεχνολο... θα καταρρεύσει η κοινωνία μόνο συζητώντα το όταν συμβεί αυτό. Όλα δηλαδή, σε... όταν βγείτε και ανακοινώσετε οι επιστήμονε ότι ξέρετε, αποκρυπτογραφήθηκε πλήρω, αντιλαμβάνεστε το σοκ. Ναι. Έτσι δεν και ξέρετε, είναι. αντιλαμβάνεστε ότι έχει τεράστια... Κατάρρευση θεωριών, κοσμοθεωριών θα υπάρξει. Υπάρξουν, θα υπάρξουν... Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Αυτό θα είναι και η πιο μεγάλη αλλαγή. Διότι ανοίγουμε και ξέρετε, σενάρια τα οποία δεν μπορεί εύκολα mm -hmm. η σημερινή κοινωνία με την... Προφανώς. Με τον κύκλο της θνητότητας. Να τα αντιληφθεί. Να τα αντιληφθεί. Υπάρχουν, εδώ έχω κάποιες διαφορές με τον Τζο Είτο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Media Lab τώρα, ο οποίος λέει, όχι, πρέπει να κοιτάμε, αντί να κοιτάμε πώς θα κάνουμε αυτή τη μηχανή πιο τέλεια, πρέπει να κοιτάμε πώς θα κάνουμε πιο πολλές και πιο ανθεκτικές. Έχει μία άλλη προσέγγιση στο θέμα. Πιστεύω ότι θα ακολουθηθεί πιο πρώτα. Αλλά είμαι Σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα αποκρυπτογραφηθεί. Πάντω αυτή η λειτουργία. Από ναι. τη στιγμή που θα αποκρυπτογραφηθεί η λειτουργία, ό,τι φτιάξεις από εκεί και πέρα θα είναι ένα υπερσύνολο. Τώρα, αν θα είναι καλύτερο χειρότερο, ξέρετε, με την εξέλιξη, η εξέλιξη έχει πάρει είναι ανοιχτό, λέτε. πολλά λάθο. Ε, μένετε στην άποψη ότι εκεί, κάπου στο 2040, η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει υπερβεί τι λειτουργίε του κεφάλου? Ναι. Ναι. Σίγουρα. Το λέτε πολύ άμεσα. Σίγουρα. Ξέρετε κάτι όμως, ξέρετε ποιο είναι το, το παράδοξο με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τουλάχιστον mm. αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Ότι κάθε φορά που αυτή πιάνει ένα στόχο, το θεωρούμε πλέον τελείως φυσικό. Ξέρετε, η μεγαλύτερο, το, το πρώτο, η πρώτη έτσι έντονη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ξεκίνησε στο MIT όταν κάποιος καθηγητής ανθρωπιστικών σπουδών, τα έβαλε με τους επιστήμονες υπολογιστών και είπε το εξής αμήμυτο ότι κανένας υπολογιστής δεν πρόκειται να νικήσει ποτέ ανθρώπινο Grand Master. Όταν έγινε αυτό, κανένας δεν είπε oh, θα μας φάνε τα κομπιούτερ ή οτιδήποτε άλλο. Το θεωρήσαμε απόλυτα φυσιολογικό. Όταν άρχισαν οι πρώτες εφαρμογές σε expert συστημάτων, ουσιαστικά yeah. κωδικοποίησης γνώσης σε κάποιο κάθετο τομέα, να χρησιμοποιούνται Συνεχώ, κανένα δεν είπε ότι αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Με το που αποκωδικοποιεί, την... η νοημοσύνη έχει μια διάσταση μαγική για μα. Από τη στιγμή που δεν αποκωδικοποιούμε, χάνεται αυτή η μαγικότητα. Χάνεται ίσω το θείο από μέσα. Δηλαδή έχουμε. Χρειαζόμαστε. Έχουμε ένα εργαλείο. Και γίνεται κάτι κοινό. Έχουμε Είσαι ένα αυτός. εργαλείο όλα αυτά τα χρόνια. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο λέγεται θρησκεία. Το οποίο είναι. Γεμίζει όλο αυτό το κενό του αγνώστου και μας επιτρέπει να λειτουργούμε σε αυτό το κενό του αγνώστου. Αυτό το κενό όμω. συρρυκνώνεται. συρρυκνώνεται και συρρυκνώνεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Το κρατώ. Πείτε μου και κάτι άλλο. Με ρώτησαν κάποιοι φίλοι να σα το μεταφέρω. Δεν ξέρω αν θα το διατυπώσω και σωστά. Επειδή η βάση είναι η μοιαγωγή και τα υλικά τους λίγο πολύ φαίνεται να εξαντλούνται, είτε και τα λοιπά. Πάτε ένα βήμα πιο κάτω. Δηλαδή, κάποιο μου είπε, για ρώτησα τον, σε παρακαλώ, θα έχουμε υπολογιστέ που το υλικό του μπορεί να είναι εντό εισαγωγικών το υλικό νερό. Ναι, ε, σα είπα και πριν, νομίζω το είπα αυτό, ότι αισθάνομαι λίγο δεινόσαυρο. Γιατί εγώ μπορεί να προγραμματίζω πυρίτιο, αλλά τα παιδιά μου θα προγραμματίζουν DNA. Α, το πυρίτιο που φέρατε ω ε, πάνω. τα το, παιδιά μου θα προγραμματίζουν, θα προγραμματίζουν, DNA. DNA. Ήδη το κάνουν οι επιστήμονε στη βιοτεχνολογία. Με τι υλικά μπορεί να είναι ο υπολογιστή του αύριο. Οδίποτε. Δώστε, δώ, δώστε μα ένα παράδειγμα. Έτσι. Φέρτε μα κοντά λιγάκι σε αυτό που βλέπετε σήμερα, και μπορούμε να το δούμε μετά από 40 χρόνια. Αύριο, στο άμεσο αύριο, νομίζω το πυρίτιο θα συνεχίσει για λίγο καιρό ακόμα. Έχουμε αφενό μαθαίνουμε πώ δουλεύει το γονιδίωμα, πώ δουλεύουν οι υπολογιστέ τη φύση. Σιγά-σιγά και μπορούμε με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια να κάνουμε στοχευμένες επεμβάσεις, οι οποίες τρομάζουν πάρα πολύ κόσμο. Mm -hmm. ε, εμένα δεν με τρομάζουν, διότι βρίσκω το επιχείρημα λίγο θρησκευτικό και θέλω να ξεχωρίζω απόλυτα τη θρησκεία από την επιστήμη. Όταν αυτά τα δύο αναμειγνύονται, δεν γίνονται, δεν βγαίνουν καλά συμπεράσματα. Ε, και έχουμε και κβαντικούς υπολογιστές, για παράδειγμα, τα, οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, υποατομικές ιδιότητες της ύλη. Δεν ξέρω ακριβώς πού θα πάει. Έχω την εντύπωση ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Άρα αυτά που ξέραμε με την κλασική μορφή περιχωρητικότητας και εδώ φτάνει στο πικ και έχει τη μεγαλύτερη χαρά να τα ξεχάσουμε. Θα πενταπλασιαστεί, λέτε. Ο, 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 ναι, ότι ε, σίγουρα, θα χορητικό, ναι. σίγουρα θα μεγαλώσει η χωρητικότητα. Σίγουρα θα μεγαλώσει η χωρητικότητα. Ο πρώτο μου υπολογιστή είχε 48 KB, 48 KB δεν έχει τώρα ούτε ο το μικρό μικρό επεξεργαστή, ο, μικρός, μικρός ο οποίο χειρίζεται το on-off κουμπάκι του κινητού σα τηλεφώνου. Ε, Η θεωρία της πληροφορίας, όπως αυτή θεμελιώθηκε από το 45 και μετά από δεκαετία του 40, από το Σάνον και μετά, θα εξακολουθήσει να ισχύει. Μαθαίνουμε όλο και περισσότερο πώς να μετράμε mm. την πληροφορία σε bits. Μαθαίνουμε ότι ο φυσικός κόσμος πολλές φορές είναι και ο ίδιος σε πολλά σημεία ψηφιακός. Είναι παντρισμένη η πληροφορία. αλλά εκείνο που νομίζω ότι θα αλλάξει τα πράγματα τελικά είναι ότι όταν θα αρχίσουμε να γινόμαστε ένα με τους υπολογιστές μας. Δηλαδή. αυτό είναι που θα... Δηλαδή θα είναι σωματωμένος υπολογιστής. Ναι. Θα είναι ενσωματωμένος υπολογιστής. Ε, θα έχουμε βοηθήματα. Αυτό είναι νομίζω θα κάνει μεγαλύτερη διαφορά. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Google Κυνηγάει αυτά τα γυαλιά. Ναι. Τώρα... Με την κάμερα. Δεν είναι κάμερα. Εκτό από κάμερα, το, το σημαντικό είναι ότι έχουν μία οθόνη μπροστά και προβάλλουν πράγματα πάνω στο να mm -hmm. ε, Είναι ακόμα αρκετά αφύσικο. Μοιάζει και πλασματικό, θα έλεγε κανεί. Δεν είναι πλασματικό, όσο πλασματική είναι και η οθόνη που έχει μπροστά σου. Ναι, και ναι, άλλο θα σου πω περνάς... τώρα, φαντάζεστε να περπατώ και το λουλούδι να μου έρχεται μπροστά ενώ είναι δίπλα μου να το πιάσω με το χέρι να το μυρίσω ή εννοείται ότι θα μπεί και σ'αυτή... Όχι, αυτή... θα σου πει τι λουλούδι είναι. Δεν θα, σου πει... <laughs> να, δεν θα σου φέρει το λουλούδι μπροστά. Θα σου πει το τάδε είναι λουλούδι πολύ ωραίο, πήγαινε μυρίσέ το. Ή το τάδε είναι τσουκνίδα, μην το πειράξει. Ή το τάδε mm -hmm. ψαράκι, είναι εντάξει, αλλά το άλλο είναι δηλητηριώδες. Αυτό είναι. Δεν, είναι... δεν χρειάζεται να αλλάξουμε την πραγματικότητα, το θέμα να την κάνουμε πιο πλούσια. Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι άλλο, μια και το φέραμε για τι κάμερε. Ε, Πολλοί κόσμο ενοχλείται διότι θεωρεί ότι παραβιάζεται με κάθε τρόπο πια από όλε τι συσκευέ η ιδιωτικότητά του. Από τα γυαλιά τη Google που ακούσαμε τώρα, που θα κοιτάει, θα τραβάει η κάμερα, αλλά κάμερα στη τηλεόραση, κάμερα στο κινητό, κάμερα στο laptop, Πολλοί βάζουν στην Ελλάδα, ξέρετε, και το λευκοπλάστ τα, τα ξέρετε αυτά, ναι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ότι η ζωή μα έχει γίνει πολύ πιο διαφανή. Ε, και και παραβιάσιμη. Γιατί το λέτε διαφάνει μόνο, Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει. Όταν, άποψη... μπορείς, όταν το σπίτι είναι από γυαλί και μπορεί να δει τι γίνεται μέσα. Παραβιάσιμη. Παραβίαση τη ιδιωτικότητα. Ε, κάνουμε άθελά μα. Ένα συμβιβασμό. Όσο καλύτερα μας ξέρει κάποιος, τόσο καλύτερα μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Χρησιμοποιώ το Google κάθε μέρα, το οποίο δεν ξέρω αν έχετε δει εκεί, καθώς γράφετε τι ψάχνετε, αυτό αρχίζει και μαντεύει. Δεν το κάνει επειδή διαβάζει τις σκέψεις σας, το κάνει επειδή ξέρει όλες τις προηγούμενες αναζητήσεις σας. Ξέρει τι έχετε κάνει. Δεν υπάρχουν ακόμα κοινά αποδεκτοί τρόποι mm -hmm. ελέγχου αυτής της πληροφορίας. Ποιος έχει πρόσβαση, από ποιους όρους; Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η Ευρώπη, νομίζω, το έχει παρατραβήξει προς τη μία πλευρά, και η Αμερική προς την αντίθετη. Α, δηλαδή το πολύ σφιχ... σφιχτό από τη μια λέτε και το πολύ χαλαρό από ναι. την άλλη. Για παράδειγμα βλέπουμε στην Ελλάδα, οι ε, κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν φτάσει στα όρια του γελίου. Ναι, σε αυτό δεν έχετε αδικό. Από την άλλη όμως, για σκεφτείτε ναι. το κρεβάτι σας και την ιδιαιτερότητά του σε κοινωνίες που δεν είναι να διαχειριστούν με ορθό τρόπο την ιδιαιτερότητα του καθενό, χρώματο, φιλή, σεξουαλική προτίμηση, ό,τι θέλετε, βάλτε Μια. εκεί, γλώσσα, δεν θα μπορούσε να είναι και ένα εργαλείο εξόντωση κάποιων κοινωνιών. Είναι, προφανώ. Ε, όχι κοινωνιών, είναι εργαλείο εξόντωση συγκεκριμένων ανθρώπων. Ε, και όπω ξέρετε, πάντα οι κλέφτε ήταν ένα βήμα μπροστά από του αστυνόμου. Πάντα. Οι αστυνόμοι συνήθω ακολουθούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν ξέρουμε για του κανόνε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιου mm -hmm. απλού κανόνε. Βλέπουμε τι γελιότητε, α πούμε, με τι κάμερε. Δεν έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι αποδεκτό. αποδεκτό. Και από τη μία μεριά τραβάμε στα άκρα, και από την άλλη δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα πλαίσιο για τι κάμερε κυκλοφορία, οι οποίε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την αστυνομία για να ταυτοποιήσουν κάποιου εγκληματίε. Απ' την άλλη, έχουμε ένα σωρό ιδιωτικέ κάμερε, τι οποίε δεν τι ρυθμίζει κανεί. Και γίνεται το άλλο να Σωστά το διατυπώνετε αυτό. Ε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εκείνο που χρειάζεται είναι κάποιοι κανόνε, οι οποίοι πρώτιστα να είναι εφαρμόσιμοι. Να είναι ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι. Αν θέλετε επίση να σα δώσω και μια ξεκάθαρη απάντηση, για να μην φαίνεται ότι κάνω υπευκυγίε, σίγουρα η ζωή μα έχει γίνει πιο διαφανή και θα συνεχίσει να γίνεται πιο διαφανή σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, η τράπεζά σου, αυτή τη στιγμή, η δικιά μου τράπεζα, χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό χρήμα, mm -hmm. πλαστικό χρήμα συνήθω, ξέρει τα πάντα για μένα. Εκείνο που θέλω λοιπόν εγώ από το κράτο είναι να πει στην τράπεζα ότι αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να τα πουλήσει αν δεν πάρει την άδεια από τον πελάτη σου. Και... Χρειάζομαι δηλαδή τη διαφάνεια και στι δύο πλευρέ. Σωστό. Πείτε μου κάτι, μια και σα έχουμε εδώ. Άρα στην ουσία, κάποιε προηγμένε χώρε και σε ζητήματα άμυνα, στρατού κτλ. ξέρουν με ακρίβεια καρφίτσα, δεν υπερβολή, ή κεφαλής καρφίτσας, το ότι εμεί οι τρει αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητάμε για παράδειγμα. Πώ. Ναι, καρφίτσας όχι, όχι. Ή, 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 είναι υπερβολή <laughs> αυτό. Είναι λίγο υπερβολή αυτό. Ε, δεν νομίζω ότι κανένας από τους τρεις μας αποτελεί... Oh, ναι, εντάξει. <laughs> ε, <laughs> σημείο ενδιαφέροντος, Καταλάβατε τι είναι, Σημείο τι ενδιαφέροντος για οργανισμούς που έχουν τέτοιες δυνατότητες. <laughs> με ανεπτυγμένο δίκτυο, αν θέλει κάποιος, σε εντοπίζει με ακρίβεια, δεν, μπορεί μπορείς βεβαίως, να κρυφτείς. Βεβαίως, αυτό... η η, η, ο κινηματογράφος είναι αρκετά κοντά, είναι αρκετά κοντά, στην, αρκετά κοντά στην πραγματικότητα. Με καλύψατε με αυτό να μην, να μην Ο κινηματογράφο κινηματογράφος είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα. Ζήτημα επόμενο. Τι συμβουλεύετε του νέου ανθρώπου σε σχέση με τα παιδιά του. Ακούω πολλέ οικογένειε που λένε ότι κάτουν πολλή ώρα τα παιδιά μπροστά σε ένα λάπτοπ. Πολλή ώρα, Περβολική ώρα. Συμφωνείτε με αυτό, ή νομίζετε ότι είναι αναπόφευκτη η πορεία ούτω πορεια άλλω, Δηλαδή δεν βγαίνουν, Έχουν λένε να και οι δύο. Έχουν δίκιο και οι δύο. Έχουν δίκιο και οι δύο. Και η πορεία είναι αναπόφευκτη και είναι φυσιολογικό σε εμά αυτό να φαίνεται ενοχλητικό και να κι εγώ έχω την ίδια διαμάχη με τα παιδιά μου. Ε, αλλά η διαμάχη αυτή βασίζεται στα δικά μου πρότυπα και στο πώς μεγάλωσα εγώ. Τα δικά μου παιδιά μεγαλώνουν τελείως διαφορετικά. Επομένως, δεν εκείνο που θέλω ναι. να προσέχω είναι θέλω να έχω πλήρη άποψη του τι κάνουν, όχι του πόσο χρόνο ξοδεύουν. Είναι πιο σημαντικό να βλέπεις τι κάνουν. Ε, υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια παραδείγματα που εκπλήσουν. Για παράδειγμα, τα παιδιά που παίζουν πολύ ηλεκτρονικά παιχνίδια ε, γίνονται πολύ καλύτεροι χειρούργοι. Συνέχεια, διότι δηλαδή αποκτούν πολύ μεγάλη επιδεξιότητα στα δάχτυλα. Ένα τελείω. Να, όμως βγαίνει ένα συμπέρασμα, Βγαίνει ένα. Ε, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα άμεση αντίδραση. Μαθαίνουν να επεξεργάζονται πληροφορίε και ερεθίσματα πολύ πιο γρήγορα. Επομένω, πρέπει να βλέπει κανεί το καλό και το κακό. Εκείνο που με απασχολεί εμένα περισσότερο με πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι ότι είναι η νέα μορφή, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι η νέα μορφή τηλεόραση. Mm. Είναι κατανάλωση περιεχομένου. Ε, μ' αρέσει για παράδειγμα όταν ο γιος μου παίζει Minecraft και φτιάχνει ο ίδιος τον εικονικό του κόσμο. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Ανέχομαι όταν παίζει Modern Warfare με τους φίλους του και μαθαίνει κάπως να συνεργάζεται, άσχετα αν δεν μ' αρέσει το... Mm -hmm, το, είδος. Το, Σωστά. το είδος του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να τον αποτρέψω. Όλοι οι υπόλοιποι το έχουν διαθέσιμο. Δεν μ' αρέσει ποτέ όταν παίζει μόνο του το συγκεκριμένο παιχνίδι. Προσπαθώ να τον σταματώ όταν τον βλέπω να παίζει μόνο του. Άρα είναι και το θέμα, καλά το είπατε, τα όρια, ο χειρισμό και τι ζητά να πάρει το παιδί από αυτό. Ακριβώς. Και πώ θα βάλει τη δημιουργικότητα, Ακριβώς. τη συνεργασία. Εκείνο που, με, εκείνο που με απασχολεί πάντα είναι να βάζει και αυτό κάτι μέσα. Να μαθαίνει και κάτι από αυτό. Το οποίο δεν είναι πάντα προφανέ. Αλλά για μένα είναι προφανέ ότι να παίζει ένα παιχνίδι όπου σκοτώνεις στην τηλεόραση την αντίπαλη ομάδα του mm -hmm. αντιπάλου δεν, 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 δίνει κάτι χρήσιμο. Δεν μου κύριε Μπλέτσα, μέχρι να έρθει η εποχή που θα κάνω έτσι. Ε, κοντά είναι. Το, έτσι το μικρό δάχτυλο και τον αντίχειρα γελάτε και θα επικοινωνώ. Ή μέχρι που θα κάνω έτσι και ενδεχομένω σε μια οθόνη θα καταγράφεται αυτό που βλέπω. Τι θα συμβουλεύατε αυτούς που λένε ότι εγώ σήμερα θέλω να μιλήσω με τον Μιχάλη τον Πλέτσα και φοβάμαι έχω το κινητό, έχω το iPad, το i4, το iu, το ic, το ib, τον υπολογιστή, Παναγία μου θα, θα καταγράφετε. Υπάρχει μυστικός τρόπος που θα το πείτε δημόσια να αποφύγετε την καταγραφή. Θα τα απομακρύνετε όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, μου ζητάτε ε, να σα πω <laughs> αν υπάρχει κάποιο τρόπο να γίνει κανεί τελείω άσπρο, τελείω μαύρο σε μια <laughs> θάλασσα γκρίζου. Ε, υποθέτω ότι υπάρχει αν είστε, αν δουλεύετε για την NSA, αν είστε ο πρόεδρο <laughs> των Πολιτείων ή κάποιο τέτοιο και έχει τέτοιε δυνατότητε. Στο... Ε, ε, εγώ δεν μπορώ να σα το εγγύηθω. Για τα δικά μου τουλάχιστον. Τα πράγματα που χρησιμοποιώ, οι συσκευές που χρησιμοποιώ κάθε μέρα, δεν τις εμπιστεύομαι απόλυτα. Πάντα κρατάω, αφήνω ένα περιθώριο. Για λάθος. Αυτό όμως ήταν η πραγματικότητα πάντα. Mm. Ποτέ δεν είχαμε απόλυτη ασφάλεια. Ακόμα και όταν δεν είχαμε αυτόν τον mm. εμπλουτισμένο με τη μικρή ηλεκτρονική κόσμο ποτέ δεν υπήρχε αυτό. Όπως λένε στις, ε, ε, στην ασφάλεια των υπολογιστών, ο μόνος ε, ασφαλής υπολογιστής είναι κάποιος που έχεις ε, κλειδώσει σε ένα βαρύ χρηματοκιβώτιο με πολλές αλυσίδες, όπως κάναν το χουντίνι, και το έχεις ρίξει στο κενό της Μαριάννας, στα 13.000 μέτρα. <laughs> αυτό είναι ο μόνος εντελώς ασφαλής υπολογιστής. Από τη στιγμή που είσαι συνδεδεμένος στο δίκτυο, αφήνεις πρόσβαση αφήνεις το δρόμο για κάποιον άλλον. Ανοιχτό ναι, το παιχνίδι. Ε, κλείνοντας κύριε Μπλέτσα, θέλω να μου πείτε εκεί που βρίσκεστε στο κέντρο στην εχμή στην πρωτοπορία. Φαντάζομαι ότι καμιά φορά έτσι ονειρεύεστε και τα νεανικά σας χρόνια στα χανιά έχει μέλλον αυτή η χώρα σε αυτό τον κόσμο που περιγράφεται. Έχει μέλλον. Μπορεί να έχει μέλλον. Θα μου πείτε στου ανθρώπου που είπατε, έχουμε άξονες, νησίδες. Χωρίς στρατηγική έχει μέλλον. Όχι. Όχι. Χωρίς στρατηγική δεν έχει μέλλον. Χωρίς εκπαίδευση. Έχουμε ένα μέλλον, αλλά δεν είναι όσο καλό είναι το παρόν. Θα μας ξεπερνάνε οι άλλοι. Ξέρετε, όταν ακόμα στην Ελλάδα συζητάμε αν θα πρέπει να αξιολογούμε τους δασκάλους, όταν αντιμετωπίζουμε τους δασκάλους σαν τον πιο ανειδίκευτο εργάτη, όταν προσλαμβάνουμε δασκάλους με πετηρίδα, δεν έχουμε μέλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα υπόλοιπα διορθώνονται. Αυτό δεν διορθώνεται. Διότι η εκπαίδευση έχει μακροχρόνια αποτελέσματα. Θέλει μια γενιά για να δει κανεί αλλαγέ και οι εξελίξει όλο και επιταχύνονται. Κύριε Νιωτάκη, μια κουβέντα. Νομίζω ότι καταλάβατε κι εσεί, κύριε Σαχίν, και όλοι οι τηλεθεατέ απόψε, γιατί ήρθε ο Μιχαήλ Ομπλέτσα προσκεκλημένο του τεχνικού επιμελητηρίου. Μα έβαλε στην επόμενη μέρα, φώτισε την πραγματικότητα την οποία είμαστε και στην οποία θα πρέπει να βρούμε το δικό μα βηματισμό. Νομίζω ο Έλληνα, η Ελλάδα έχει να δώσει πολλά πράγματα και οφείλουμε να το κάνουμε και το οφείλουμε όχι μόνο στα παιδιά μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά το οφείλουμε και στην ελληνική πραγματικότητα, στην Ελλάδα και στην ιστορία μας. Νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε μέσα από αυτές τις προοπτικές τις οποίες μόλις τώρα συζητήσαμε. Δεν μου λέτε κύριε Μπλέτσα καμία εφαρμογή. Δεν δε σκεφτήκατε στο MIT καμία εφαρμογή για αυτό το ελληνικό χρέο. Να το σβήνατε, <laughs> να παρεμβαίνατε στους υπολογιστέ τη Deutsche Bank, τη Fed κτλ. Να μην υπήρχε να το κάνατε ανάστροφα. Και <laughs> Όσο και να σβήναμε το ελληνικό χρέο, αυτή τη στιγμή, αν σβήσουμε το ελληνικό χρέο, το ελληνικό χρέο θα ξαναδημιουργηθεί σε μερικά χρόνια. Δεν είναι το πρόβλημά μα το χρέο. Το χρέο, αν θέλετε, ήταν και μία κάποια αφορμή για να ξυπνήσουμε. Αν έχουμε ξυπνήσει, θα πάρει καιρό. Μία κατάσταση, η οποία πήρε δεκαετίε για να χτιστεί, δεν πρόκειται να αλλάξει μέσα σε δύο ή τρία χρόνια ή σε μία κυβέρνηση. Αλλά φανταστείτε το σενάριο να μην είχε σκάσει αυτό. Και να συνεχίζαμε με την. Ατάραχη, λέτε. Ατάραχη. Έτσι. Το φαντάζομαι. Δεν είναι το χρέο του. Φαντάζομαι, φαντάζομαι αυτό, αλλά με αυτά που μα είπατε για DNA, φαντάζομαι και κάτι άλλο. Φαντάζεστε κάποια στιγμή να, καθα... να κάθεστε σε αυτή την πλευρά του τραπεζιού απέναντί σα μια ωραία εθέρια γυναική ύπαρξη και η αναπαραγωγή να γίνεται μέσω ενό. Να το πω έτσι, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού νευρών, ακουμπώντα ένα το δάκτυλο στον άλλο. Θα χάσετε την απόλαυση. Ποτέ δεν ξέρετε. Μπορεί να την κάνουμε πιο έντονη. <laughs> <laughs> Όλα είναι εδώ μέσα. Όλα είναι σήματα, ηλεκτρονικά σήματα εδώ, τα οποία αποκρυπτογραφούμε σιγά-σιγά. Ξέρετε, έχουμε κάνει ανθρώπους... Υπάρχει ένας νευρομηχανικός στο εργαστήριο, ο οποίος κάνει, κόβει το οπτικό νεύρο σε ένα ποντίκι και μετά κάνει το ποντίκι να ξαναδεί ξαναχτίζοντα τον οπτικό αισθητήρα με βιολογικό τρόπο. Ε, γι' αυτό σας λέω ότι η μεγαλύτερη αλλαγή θα έρθει όταν θα αποκρυπτογραφήσουμε την πιο τέλεια μηχανή που ξέρουμε ποτέ. Που δεν είναι μακριά φαντάζομαι αυτή η εποχή. Όχι. Νομίζω ότι εγώ θα το δω. Ευελπιστώ ότι θα το δω. Α, θα το δείτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ απόψα. Και σας κύριε Νιωτάκη. Να είστε Και σας, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι απόψε είδαμε μπροστά μας πολλές σκηνές από την ταινία της κοινωνίας προσεχώς. Καλό βράδυ.